Αυτό είναι το συγκρότημα των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων πριν την τραγωδία με την αποκόλληση βράχου από την ανατολική πλευρά της πλαγιάς, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Για γεωλογικό φαινόμενο που επιταχύνθηκε εξαιτίας των πρόσφατων βροχοπτώσεων στην περιοχή, έκανε λόγο ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Οφείλεται στις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, στην αστάθεια μεγάλων βραχοδών όγκων που ήταν στο κορυφαίο τμήμα του Πρανούς, και βεβαίως έχουμε την υποψία ότι το φαινόμενο αυτό επιταχύνθηκε από τις χοντρές βροχοπτώσεις που είχαμε πριν 15 μέρες σε όλη την Κρήτη. Για φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί, κάνουν λόγο κάτοικοι, επιχειρηματίες και αυτοδιοικητικοί, τονίζοντας την ανάγκη διεξαγωγής γεωτεχνικής έρευνας προκειμένου να απλωθεί δίχτυ προστασίας στην τουριστική περιοχή, με τους ίδιους να κρούν το καμπανάκι του κινδύνου και σε άλλα σημεία του επίμαχου βράχου. Χωρίς να είμαι ειδικός, θεωρώ ότι πολλές βροχοπτώσεις που είχαμε στην περιοχή, αυτές ίσως δημιουργήσουν το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή κρέμονται δύο κομμάτια τεράστια και γίνεται ήδη κινητοποίηση για να απομακρυνθούν και με τον τρόπο που πρέπει να απομακρυνθούν. Η μόνη λύση είναι μια εκτεταμένη και σοβαρή γεωτεχνική έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο για να δείξει για ποιο λόγο έφυγε ο βράχος στη συγκεκριμένη ιστορία και γιατί έφυγε τώρα, ενώ δεν υπήρχαν κυριακά φαινόμενα κλπ. Επειδή στην Αγία Φωτιά υπάρχει μια σύγχυση, στην Αγία Φωτιά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βράχος στο δυτικό Πρανές. Η αποκόλληση του βράχου έγινε όμως στο ανατολικό Πρανές. Η περιοχή μας βραχώδης. Αρκετά καιρό πριν είχαμε ασχοληθεί με το μεγάλο βράχο, τον πύργο όπως λέμε. Δυστυχώς όμως χθες βράδυ το δίσκο αυτό, το πολύ δυσάρεστο συμβάν, έγινε σε ένα άλλο σημείο, πάλι στην Αγία Φωτιά, αλλά σε ένα σημείο που δεν το περιμέναμε. Από το μεσημέρι, γεωλόγοι βρίσκονται στην Αγία Φωτιά προκειμένου να ερευνήσουν το φαινόμενο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης θα έχει διαμορφώσει εικόνα σε σχέση με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2010 στην Αγία Φωτιά, στη δυτική πλευρά της Κοιλάδας, ένας μεγάλος βράχος, ο Πύργος, όπως ονομάζεται από τους κατοίκους, είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς αποκολλήθηκε τμήμα του, το οποίο κατρακύλησε στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πετρασιτίας πριν καταλήξει σε σπίτι, με τους δημότες ωστόσο να τρέμουν για τον οικισμό. Έγινε κάποιο έργο από την περιφέρεια, αλλά ο βράχος είναι τεράστιος. Όπως όλοι το ξέρουμε, δεν νομίζω ότι αν συμβεί οτιδήποτε δυσάρεστο θα μπορέσει να σταματήσει το κακό αυτό το έργο που έχει γίνει. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, τα βράχια, αλλά με την πάροδο του χρόνου κάτι συμβαίνει, ξεκολλάνε και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί.